ποτάμι έξω από το Ρίμινι, που χώριζε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το διέβη ο Κέσαρας και μπήκε με τη 13η Λεγεώνα οπλισμένο στη Ρώμη. Διαβασμένο, σας λέω. Ναι, πάει στο τα θυμάμαι. Θα θυμάμαι, ναι. Έτσι δεν είναι. Αυτό... Το μπέλο γκάλικο είναι αυτό, ναι, ναι, ναι. Ή το κυβίλι. Ναι, το κυβίλι. Και από τα δύο. Ναι, 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 πάει τόσοι μπήκε μέσα και θα θυμάστε κι εσείς. Λοιπόν, και λέει, και είπε τότε η σύγκλητος ότι αυτό είναι αιτία πολέμου. Και αυτό σημαίνει Ρουβίκονας. Το διαβάζετε έτσι. Ότι οι άνθρωποι αυτοί, αυτή είναι η άποψή τους. Εγώ δεν καταδικάζω τις ιδεολογίες και τις απόψεις. Οι πράξεις μας ενδιαφέρουν. Λένε, ο Ρουβίκονας δεν βγήκε τυχαία το όνομα. Σου λέει, εμείς μπαίνουμε στο κράτος, περνάμε το κράτος και είναι πολεμική πράξη. Θέλω το σχολείο σας για αυτό που συνέβη. Πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς όσα λέμε. Ορίστε. Πολεμική πράξη είναι αυτό. Όχι. Δεν έκανε πολεμική πράξη. Σας λέω, το όχι, σας λέω, είπατε πολεμική πράξη. Πολεμική πράξη δεν σημαίνει πάντα πήραμε κάθε τα μεταφορά, κάθε μεταφορά, κάθε φαντασίωση συνιστά πολεμική πράξη. Αυτό έλεγε η ιστορία. Υπήρχε στοιχείο βίας. Όχι, όχι. Όταν πετάνε μια προκήρυξη. Μάλιστα. Έστω μπαίνοντας μετά τη φρουρά και την πετάνε προκήρυξη. Μάλιστα. Αυτό είναι στοιχείο βίας. Δεν είπα για βία εγώ. Άρα είπατε πολεμική όχι, πράξη ακόμα χειρότερα. Τι σημαίνει το απόγειο της βίας. Συγγνώμη κύριε. Πόλεμο είπατε. Με συγχωρείτε. Εγώ είπα τι σήμαινε για τους Ρωμαίους. Αυτό είπα. Και λέω, το διαβάζετε έτσι, ερώτηση σας έκανα. Δεν το διαβάζω. Δεν το διαβάζετε έτσι. Δεν διαβάζω για πόλεμο. Είναι παράνομη η πράξη αυτή που έγινε. Παράνομη είναι, βεβαίως. Είναι παράνομη. Έτσι, δεν το ακούσατε. Εσείς να μου πείτε. Κάποια παρανομία υπάρχει. Κάποια. Βεβαίως υπάρχει διαβάθμιση παρανομιών. Εδώ τι είναι, μικρή, μεγάλη, μεσαία. Δεν είμαι εισαγγελέας εγώ. Όχι, τι είστε, πολιτικός. Πώς δεν είστε. Είναι μια πράξη η οποία είναι ενοχλητική και έχει και ένα στοιχείο παρανομίας. Εντάξει. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτά είναι λοιπόν. Δεν την καταδικάζετε. Τι να καταδικάσω, την πράξη, την παρανομία, την καταδικάζω αφού υπάρχει. Όχι, τη συγκεκριμένη δικαιώση. Πράξη. Δεν με είδε να πάω εγώ εκεί, να όχι, μπω μέσα. Σημασία. Τότε λοιπόν. Πρέπει να πάτε για να την καταδικάσετε ή όχι. Λέω λοιπόν, καταλαβαίνετε. Το, όχι, παιχνίδι, το παιχνίδι αυτό είναι γνωστό. Όχι, από δεν παλιά. Ξέρω για κανένα παιχνίδι. Εγώ λέω ρωτάω, λοιπόν. Βεβαίω είναι καταδικαστέο ότι μπήκαν μέσα. Δεν τώρα ότι μα είναι οι ακτιβισμοί που κάνει ο Ρουβίκονας σε μέσα φορέ δεν. Α το πούμε, περνάει ένα όριο που. Είναι... Αν δεν περνούσαν, δεν θα ήταν ακτιβισμοί. Όχι, αν δεν περνούσαν άμα κάποιο σπάστα... όριο που εμείς θέτουμε, θα ήταν σαν και εμάς και οι Ρουβίκονες. Αφού σου λέει είναι ο Ρουβίκονας. Όταν σπάσει τζαμαρίες δημοσιοκτηρίων, βεβαίως, είναι ένα θέμα. Αντώνιο Ρουβίκονας, δεν μιλάω για βία αντίληψη. Μιλάω για αυτό. Μπαίνει, πετάει μια προκήρυξη. Αυτή είναι η ιδεολογία του. Όχι, όχι. Αυτό πετάει μια προκήρυξη. Είναι άλλο. Δεν μιλάω για την ιδεολογία. Δεν έχει βία εδώ. Δεν έχει βία. Βία δεν έχει. Όχι, δεν μπορώ να το πούμε. Ενώ όταν σπάσει τζαμαρίες του κράτους που πληρώνουμε όλοι μας, έχει άλλο αυτό. Εγώ άλλο εγώ ρώτησα αν το διαβάζει έτσι ο κύριος Φίλης, όπως είναι ιστορικά αυτό και γι' αυτό έχει σημειολογία και το όνομά τους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πήραν αυτό το όνομα έτσι τυχαία. Και ποιος είναι ο Κέσαρας? Εμένα ρωτάτε. Εμένα εσείς το λέτε. Εσείς βγάζετε άποψη. Εσείς λέτε διέμει το Ρουβίκονα. Εσείς το Κέσαρα. Ο Μακίνος επήγε. Δεν βλέπω Κέσαρα εγώ εδώ. Κέσαρα δεν βλέπω ούτε εγώ. Να πάμε στα ουσιαστικά ζητήματα. Μισό λεπτό. Έχει την αξία του αυτή που έχει τώρα. Μετά από 4 μέρες το παίρνετε ξανά σαν θέμα την Κυριακή. Προφανώς για εσάς έχει μια μεγάλη αξία το γεγονός αυτό. Για μένα έχει μεγάλη αξία ο πνιγμός που λέγαμε τόση ώρα νωρίτερα. Ναι. Μεγάλη αξία. Περιμένετε στη μάντρα τι γίνεται. Μάλιστα. Και το μέρισμα αύριο για τους πολίτες. Το πάμε. Αυτό λέμε. Και γι' αυτό να μιλήσουμε, να βάλουμε και ανταποκρίσεις. Αν υπάρχει ανάγκη διευκρίνηση σε ποιες κοινωνικές κατηγορίες και εμπλουτισμό. Τα είπε το πρωί. Τα δούμε αυτά. Δεν κάνουμε εμείς αυτό, το κάνει άλλο. Και έτσι θα διαβούμε και τον Ρουβίκονα. Για τις τα ίδια. Να το. Τον τίτλο. Να το. Πήραμε τον τίτλο. Πώς το είπατε? Να διαβούμε τον Ρουβίκονα της φτώχειας και της ανέχειας. Το πάρω στον ποντίκι του κάθε θέμα. Το κάνεις πρώτο θέμα τώρα. Λοιπόν, πάμε. Πού θες να. Στο Σωτήρι τον Πολάκη, εδώ στα θέματα του Αντώνη. Για την κεντροαριστερά. Έλα, Σωτήρι, τι έχουμε σήμερα. Την τελική έχουμε αναμέτρηση των δύο. Ναι, επειδή πιάσατε και τα λατινικά, μου δίνετε μια ωραία λαβή. Να σας πω ότι την προηγούμενη Κυριακή είχαμε το Αλέα για κεντροαριστερά. Κύβος Ερήφθη, ναι.